ακόμα θανάσιμη απειλή για τις ρωσικές δυνάμεις και τις κρίσιμες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας του Κούρσκ, εξουδετέρωσαν σήμερα οι Ρώσοι, καθώς την εντόπισαν να κινείται και να επιχειρεί από τοποθεσία στο Σούμι και περιμένοντας υπομονετικά, παρακολουθώντας την και ακολουθώντας την, στο σημείο στο οποίο θα ανεφοδιαζόταν με νέα πυρομαχικά, τότε εκείνη τη στιγμή εξαπήλυσαν έναν πύραυλο Ισκαντέρ που κυριολεκτικά εξαήλωσε αυτό το τόσο σημαντικό για τους Ουκρανούς οπλικό σύστημα που χρησιμοποίησαν από την πρώτη μέρα της εισβολής τους στο Κούρσκ, καταστρέφοντας ταυτόχρονα ένα πακέτο ανεφοδιασμού των 6 πυράβλων και 2 οχήματα ασφαλείας. Πρόκειται φυσικά για το αμερικανικής κατασκευής πυραυλικό σύστημα HIMARS, που από σήμερα αναπαύεται στους ουρανούς, καθώς είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στους Ρώσους, με το τελευταίο να λέγεται ότι ήταν η επίθεση που πραγματοποίησε χθες σε γέφυρα στο Γκλάσκοβο, προσπαθώντας να την καταστρέψει, κάτι που τελικά δεν κατάφερε. Κανένας συμβιβασμός, αναφέρει στην αρχή της η δήλωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας που αφορά την καταστροφή του HIMARS και δόθηκε πριν από λίγη ώρα στη δημοσιότητα, δείχνοντας την οργή που κυριαρχεί στο ρωσικό στράτευμα, όπως επίσης και στη ρωσική κοινωνία, που ζητάνε να αντιμετωπιστεί η ουκρανική εισβολή με τη μέγιστη σκληρότητα και με συντριπτικά χτυπήματα όπως αυτό το σημερινό, για να σταλεί και το κατάλληλο μήνυμα στο Κίεβο.